κουράστηκε ρε Σιαγέρη. Με το που πατήσαμε το πόδι μας στο κέντρο της πόλης, πέσαμε σε μια σειρά από μαγαζιά που έχουν πολύ ωραία έτσι παραδοσιακή μουσική. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Και στα όργανα, ενώ το συγκεκριμένο μαγαζί είναι κλασικό ψητοπολείο από αυτά που συναντάμε Βουλγαρία, Ρουμανία. Και άμα θα έρθει εδώ η κάμερα θα δει τα ψητά πως είναι πεταμένα πάνω στο στη φωτιά. Δύο λεπτά να τελειώσει πρώτα. Περατέρ λίγο τον κύριο Λορέντζο να σας γνωρίσω, κυρίες και κύριοι. Είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, συνεργάτης μου. Είναι Ελληνορουμάνος και μας βοηθάει στα γυρίσματα της εκπομπής που κάνουμε στη Ρουμανία. Θα του δώσω το λόγο άλλη στιγμή, όχι τώρα, γιατί τώρα θέλω να σας δείξω πόσο ωραία ψήνουν οι Ρουμάνοι τα κρέατά τους. Κοιτάξτε. Και συνηθίζουν πάντοτε να έχουν μελιτζάνες, πιπεριές και πατατούλες. Τώρα βεβαίως δεν μπορώ να σας μεταφέρω τη μυρωδιά του ψημένου κρέατος. Λοιπόν, αυτά από το συγκεκριμένο μαγαζί, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν θα καθίσουμε εδώ. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τόλης και ο Βασίλης ο Τσόκος μας φιλοξενούν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι.
και αυτοί αποφασίζουν πού θα πάμε κάθε φορά. Και βεβαίως τους ευχαριστώ δημόσια για μια ακόμη φορά. Ένα τελευταίο πλανάκι από εδώ και φύγαμε. Mai zăpăcit webcam-ul l-am activat. Cum arăs mai disperat. Cum să fac să te întâlnesc. Ce sexy ești. Da, sexy. Ce logică m-a agățat. Da, tu mă doresc. O noapte de-a căutat. Η βόλτα στο παλιό ιστορικό κέντρο ξεκινάει. Αριστερά μου ο Βασίλης, δεξιά ο Γιάννης. Μου λένε ιστορίες διάφορες εκεί από το παρελθόν, από την ζωή του στο Βουκουρέστι, από τα φοιτητικά τους χρόνια. Μαζί μου είναι και ο Λορέντζο Αράθιμος, ένας Ελληνορουμάνος φίλος. Συνεργάτης μου τον τελευταίο καιρό σε κάποιες άλλες δουλειές. Και πάμε λοιπόν στις καφετέρες. Έχει διαμορφωθεί πάρα πολύ όμορφα. Είναι ακόμη καλοκαίρι, καλός καιρός. Αυτό Γιάννη τώρα έγινε. Ναι, τώρα έχει 2 χρόνια. Όλη αυτή την περιοχή. Ήταν αναξιοποίητη πρώτα. Αναξιοποίητη, εδώ πέρα ήταν μόνο γύφτη μέσα. Εδώ πέρα καθόταν πάνω γύφτη και από κάτω παρατημένα μαγαζιά του κράτους. Αλλά μέσα σε 2 χρόνια έχει γίνει το μοναστεράκι του Βουκουρεστίου. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ ωραίο σκηνικό στημένο εδώ πέρα. Το Βουκουρέστι θυμίζει Ευρώπη. Καμία σχέση με το Βουκουρέστι που ήξερα πριν από 4-5 χρόνια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Σε μια χώρα όπου η μισθή είναι 250 ευρώ, είναι απορίας άξιων και αυτό μου λέγανε εδώ και τα παιδιά. Πρέπει να έρθουν διεθνείς οικονομολόγοι να μελετήσουν το φαινόμενο, πώς μπορούν να καταναλώνει αυτός ο λαός, όταν έχει εισόδημα μόνο 250 ευρώ το μήνα. Αυτός είναι ο βασικός μισθός. Εδώ το παιδί χαιρετάει μέσα, εδώ κοίτα, εδώ χαιρετάει. Γεια σου μεγάλη, γεια σου. Και όταν λέμε μοναστεράκι του Βουκουρεστίου εννοούμε και αυτό το πράγμα που θα δείτε τώρα αμέσως, καθώς είναι στημένοι μπάνκοι αριστερά και δεξιά. Οι Ρουμάνοι άλλωστε έχουν ειδικότητα στους μπάνκους και στα πανηγύρια και εκθέτουν διάφορα προϊόντα από το πιο προσιτό μέχρι το πιο απίστευτο. Όπως βλέπετε τα ρωμανάκια πρόθυμα να πούν μπροστά στην κάμερα. Οι Ρουμάνες είναι γυναίκες οι οποίες προσέχουν πάρα πολύ τον εαυτό τους και είναι ως επιτοπλίστων όμορφες. Fac orice plăcere, n-ai ce face, n-ai ce cere.
că sunt tot în putere. Îmi fac orice plăcere, n-ai ce face, n-ai ce cere, că sunt tot în putere. Hai nene, hai nene, la 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 la. Hai nene, hai nene, la 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 la. Ce plăcere, n-ai ce face, n-ai ce cere, că sunt tot în putere. Îmi fac orice plăcere, n-ai ce face, n-ai ce cere, că sunt tot în putere. Hai nene, hei nene, la la la. Όπως στην Ελλάδα, έτσι και εδώ, κυρίες και κύριοι, μπορεί η μισθή να είναι χαμηλή, αλλά τα μισθώματα των καταστημάτων είναι πάρα πολύ υψηλά. Δηλαδή ένα μαγαζί σε αυτή την περιοχή μπορεί να στοιχίζει και 2 και 3 και 5 χιλιάδες ευρώ. Είναι η νυχτερινή μας βόλτα στο Βουκουρέστι, στο παλιό ιστορικό κέντρο, το οποίο σήμερα είναι ένα πάρα πολύ ωραίος, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος για να βγει κανείς, να πιει, να διασκεδάσει, να φάει. Στη ζωή μου, αλλά μανουάλι μπροστά από μαγαζί δεν έχει ξαναδεί άλλη φορά. Ολόκληρο κυροπήγιο. Είναι μια μπειραρία που έχει και ζωντανή μουσική εδώ στο ιστορικό κέντρο του Βουκουρεστίου και η κοπέλα που κάνει πόρτα. Εδώ δεν υπάρχουν πρατσαράδες που κάνουν πόρτα, υπάρχουν κοπέλες, δίμετρες, κυρίως μελαχρινές. Κυροπήγιο εδώ, κοιτάξτε εδώ, 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 εδώ. Μανουάλι. Λες και είμαστε στη λιτανία του Αγίου Βεσσαρίωνος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Cel mai fericit că ești numai a mea. Buze de catifea, tu ai femeie și ai cel mai suaf parfum de orhidee. Îmi bate inima când văd privirea ta. Sunt cel mai fericit că ești numai a mea. Se vorbește. Αυτός περισσότερο τραγουδάει και λιγότερο παίζει. Δεν είναι καν ο βιολιστής στη στέγη. Συνεχίζουμε. Έλα. Ce să zic? Bună seara România, bună seara București! La ce poți să mă văd? Λατρεύουν τόσο πολύ την πύρα, κυρίες και κύριοι, για να μην παραγγέλνουν συνεχώς. Έχουν ειδικό μηχάνημα, βλέπετε, που κατεβαίνει πύρα, παγωμένη.
românește, ne întindem românește. Ne întindem, ne întindem. Românește. Românește. Ευχάριστα παιδιά είναι, χαμογελαστά. Προχωράμε. Ορίστε όλα τα συναντάει κανείς, ακόμα και Ρουμάνο να παίζει μπουζούκι. Εδώ διαφημίζουν ένα μαγαζί της δεκαετίας του 60. Ό,τι να είναι, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, το συναντάει το βράδυ στο Βουκουρέστι. Η Βόλτα δεν έχει τελειωμό, πολλά τετράγωνα γεμάτα από καταστήματα, καφετέριες, εστιατόρια, πιτσαρίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Τώρα πλέον, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε ένα μαγαζί όπου ένας τύπος τραγουδάει ιταλικά τραγούδια, άκουσον στη Ρουμανία. Για να τον ακούσουμε λίγο, παρακαλώ. Ai,
questa notte con te. Εδώ τελειώνει η νυχτερινή μας βόλτα στο Βουκουρέστι, κυρίες και κύριοι. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους ένα εαυτό σε επίπεδο φιλοξενίας και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια. Να καληνυχτήσουμε το Βουκουρέστι, κυρίες και κύριοι, και να πάρουμε το δρόμο την επόμενη μέρα το πρωί για τα Καρπάθια. Εδώ βλέπω μια παρέα Ρουμάνων να διασκεδάζει με το δικό τους τρόπο. Είναι λίγο πριν φύγουμε από το μαγαζί.
Το πρωί της επόμενης ημέρας, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε για τα Καρπάθια Όρη, για την περιοχή της Τρανσυλβανίας. Διασχίζουμε την μεγάλη λεωφόρο που οδηγεί προς την αψίδα του Θριάμβου. Η αψίδα του Θριάμβου που βλέπετε είναι αντίγραφο του αντίστοιχου γαλλικού μνημείου. Αυτό που ακούτε είναι ένα χαρακτηριστικό ρουμάνικο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Μπροστά μας υψώνεται και ένα άλλο κτίριο της εποχής του Τσαουσέσκου. Μετά από λίγη ώρα θα βρεθούμε στο δρόμο που οδηγεί προς την Τρανσυλβανία. Είναι Autobank, διπλός δρόμος. Ως ένα σημείο όμως, γιατί κάποια στιγμή αρχίζει και ανηφορίζει, οπότε γίνεται μονόδρομος. Όχι ακριβώς μονόδρομος, διπλής κατεύθυνσης, αλλά μικρός δρόμος. Στην καρδιά της Ρουμανίας, κυρίες και κύριοι, μια θεαματική διαδρομή ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Μια διαδρομή πάνω στο τραχή ανάγλυφο των Καρπαθίων. Γυμνές γρανιτένες βουνοκορφές, δασοσκέπαστες πλαγιές, δύσβατα περάσματα, ορμητικά ποτάμια και τρομακτικά φαράγγια αποτελούν τις συγκλονιστικές εικόνες που περιμένουν τον ταξιδιώτη στην περιοχή της Τρανσυλβανίας. Πρόκειται για μια ταξιδιωτική αναζήτηση που κορυφώνεται στα 2.034 μέτρα στο ψηλότερο ασφαλτοστρωμένο σημείο της χώρας. Niciodată nu voi uita.
Από εδώ και πάνω, κυρίες και κύριοι, το τοπίο αρχίζει και προσαρμόζεται σε αυτό που λέμε περιοχή του κόμι Δράκουλα. Μπάμπι Μίνουνε, dedic cea mai dulce piesă pentru toți îndrăgostiții și foarte special pentru toți fanii mei. Și hai toată lumea cu mine refrenul! Ακούτε ρωμάνι τραγούδια. Πάντως, όπως βλέπετε, η τεχνοτροπία όλων των σπιτιών είναι προσαρμοσμένα στην λογική των μικρών πύργων. Δηλαδή, όλα τα σπίτια θυμίζουν τον πύργο του Κόμι Δράκουλα, τον οποίο θα επισκεφτούμε. Βεβαίως, στην επόμενη εκπομπή δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Έτσι, λίγο μια εικόνα να σας δώσουμε από την περιοχή της Τρανσιλβανίας, μια περιοχή ανεξερεύνητη για πολλούς ανθρώπους που κατοικούν στην περιοχή της Ευρώπης. Ο δρόμος αυτός μας οδηγεί προς μια περιοχή όπου βρίσκεται το κεντρικό κάστρο, το μεγάλο κάστρο, όπου έζησε και μεγαλούργησε ο Βλαντ Τσέπες. Ή άλλος πως, ο Κόμις Δράκουλας. Το πήρε αυτό το όνομα, για να ακούσουμε τι λέμε εδώ και θα σας πω μετά. Κάτω από τα Καρπάθια Όρη, στην περιοχή της Τρανσιλβανίας. Είναι μια περιοχή στην οποία επισκέφτομαι για πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που μου είχαν περιγράψει. Είμαστε στον δρόμο προς τον Μπρασόβ. Όλη αυτή η περιοχή είναι η περιοχή του Κόμι Δράκουλα, του Βλαντ Τσέπες. Και πιστέψτε με, κάθε σπίτι που βλέπεις νομίζεις ότι εκεί, σύμφωνα με το μύθο, με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για τον Κόμι Δράκουλα, ότι εκεί σε ένα από αυτά τα σπίτια ζούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και κάποιοι άλλοι που κάναν αυτή τη δουλειά, που παλουκώναν τους αντιπάλους τους. Αυτός ήταν ο Δράκουλας. Παλούκωνε τους αντιπάλους του. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριουδάκι, μα πάρα πολύ όμορφο. Το χαρακτηριστικό αυτών των χωριών είναι τα λουλουδάκια, το πλακόστρωτο, τα τακτοποιημένα αριστερά και δεξιά του δρόμου, οι τακτοποιημένοι χώροι και βεβαίως όπως σε όλες τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, οι πολύ μεγάλες πλατείες. Ακόμα και σε ένα χωριό σαν αυτό συναντάμε μεγάλες πλατείες, πάρκα. Και είμαστε μέσα στη φύση, έτσι. Είμαστε
στα Καρπάθια. Θα προχωρήσουμε και θα φτάσουμε στην περιοχή Μπραν, όπου εκεί λέει είναι τα πιο όμορφα κάστρα του Κόμι Δράκουλα. Και συνέχεια θα πάμε στο Μπρασόφ. Εγκαταλείψαμε, κυρίες και κύριοι, την προσπάθεια να πάμε στο δέλτα του Δούνοβη, διότι ακόμα οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Δηλαδή έχει πάρα πολλά κουνούπια. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις γύρισμα. Θέλει πολλές ώρες, μα πάρα πολλές ώρες. Και εκτίμησα ότι δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν το αποτέλεσμα του τηλεπτικού ήταν ανάλογο της φήμης του Δέλτα του Δούναβη. Ίσως το κάνω μια άλλη φορά, αποκλειστικά μόνο Δέλτα Δούναβη. Προς το παρόν, απολαύστε αυτά τα πάρα πολύ ωραία χωριουδάκια που συναντάμε μπροστά μας, καθώς ανηφορίζουμε προς τα Καρπάθια. Που πουλάνε ξύλινες χειροτεχνίες, αλλά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γάντια, σκουφιά, γυλαίκα, κουκλάκια, διακοσμητικά, πάρα πολλά πράγματα. Τα περισσότερα είναι από ξύλο φτιαγμένα, πύληνα εδώ για φαγητό. Τι να σας πω. Σπιτάκια για πουλάκια να τα κρεμάς στο δέντρο. Αυτό έχει 30 λέει. Γύρω στα 10 ευρώ. Ή λίγο παρακάτω. Δεκάδες. Εκατοντάδες τέτοια μαγαζιά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, περούκες. Είναι χειρότερα. Τι να την κάνεις την περούκα, τέλος πάντων. Εδώ έχει και ρούχα, έχει απ' όλα. Πάρει τέτοια κατά καιρούς και μαδάνε. Αυτό καλό φαίνεται. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε υπάρχει σε αυτά τα μαγαζάκια. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τσέπες, 1431-1476. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Ο
Αυτό είναι το κάστρο στο Μπραν που θα πάμε να δούμε. Βλέπετε εδώ. Ένα από τα κάστρα του Κόμι Δράκουλα. Uite ce unge a pornit și apoi mușcă negreșit mâna care l-a hrănit. Στην επόμενη εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα δείτε αυτή την περιοχή του Μπραντ. Θα δείτε το κάστρο του Κόμι Δράκουλα, το οποίο θα σας το δείξω και τώρα. Απλά θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε καλά από όλες τις πλευρές, καθώς θα μπούμε μέσα με μια δεύτερη κάμερα. Διότι και εδώ έχουν την τρέλα να απαγορεύουν τις επαγγελματικές κάμερες στα μουσεία. Εκτός να τους δώσεις, λέει, 600 ευρώ. Άκου, έξυπνη Ρουμάνη. Έτσι, πληρώσαμε ένα εισιτήριο απλό και μπήκαμε με τη μικρή κάμερα, όπου θα σας δείξουμε στην επόμενη εκπομπή πλάνα μέσα από το κάστρο του Βλάν Τσέπες. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων. Βλέπουμε αριστερά μας εκκλησίες, μοναστήρια, πολύ ωραία περιοχή. Ήταν πολύ ωραία και η μέρα που επισκεφτήκαμε εκείνη την περιοχή. Στην επόμενη εκπομπή θα σας δείξουμε λοιπόν το κάστρο του Κόμι Δράκουλα, θα σας δείξουμε τον Μπρασόφ, μια πανέμορφη πόλη, την οποία επισκέφτηκα για πρώτη φορά και εντυπωσιάστηκα. Μια παλιά μεσαιωνική πόλη, πέσαμε και σε μια γιορτή. Αυτό λοιπόν είναι το κάστρο του Κόμι Δράκουλα. Η μεγαλοπρέπειά του, οι σκεπές του, τα κοδωνοστάσια δικαιώνουν τη φήμη του Βλάν Τσέπες. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρίες και κύριοι, που μένετε και σήμερα κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή με περισσότερο Καρπάθια Όρη, με περισσότερη Τρασιλβανία. Γεια σας και χαρά σας. Nu credeam să mă iubești, nu îndrăzneam să-ți cer iubire.